Πρώτη μπουκιά και κόκκινο, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, Κώστας Παπαδάκης μαζί μας, είναι νυν και εκ νέου υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, πώς ακούσατε αυτά τα λίγα που ακούσαμε βεβαίως αφενός και πώς βλέπετε και τις επισκέψεις, αυτό το κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Για τις δηλώσεις, καλύτερα να έχουμε πλήρη εικόνα όλες, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουν σημασία και το τελευταίο και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά όπως και να έχει, η επίσκεψη αυτή διεξάγεται σε μια περίοδο που κάθε άλλο παρά ήρεμα, νερά, όπως η κυβέρνηση προβάλλει τις σχέσεις με την γείτονα. Και το βλέπουμε αυτό με την έννοια ότι είχαμε την περίοδο εκείνη τον καθορισμό ναύτεξ από την Τουρκία και την εναέρια και την αεροναυτική άσκηση που έγινε στο Αιγαίο έρευνας και διάσωσης. Επίσης μπαίνουν ζητήματα σε σχέση και με την στάση της Τουρκίας απέναντι στις ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα, που πρόκειται για ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση θα αντιμετωπίζει ως περιβαλλοντικά με τις δηλώσεις της, αλλά πρόκειται για ζητήματα πολύ σοβαρά κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το οποίο βεβαίως η αντιδράση της Τουρκίας στο ζήτημα αυτό, κύριε Παπαδάκη, ουσιαστικά άπτονται και της γενικότερης, της γνωστής μάλλον τουρκικής γαλάζιας πολιτικής. Ναι, ήδη υπάρχουν διακηρύξεις περί γαλάζιας πατρίδας και στα σχολικά βιβλία. Αυτά διδάσκονται πια. Ναι, και υπάρχει επίσης και η υπόθεση με την μετατροπή σε τζαμί της Μονής της χώρας. Και να μην ξεχνούμε βέβαια ότι κατά καιρούς η Τουρκία έχει θέσει και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νοτιοανατολική Κρήτη, που βεβαίως τα λέμε αυτά γιατί η Τουρκία είναι μια σύμμαχος χώρα και καλό θα ήταν να θυμόμαστε ότι την περίοδο του Oruç Reis, όταν είχαν γίνει αφισβητήσεις για τα ζητήματα της νοτιοανατολικής Κρήτης, τότε ήταν που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μιλήσει για αμφισβητήσιμα νερά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέστηνε αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές. Τα λέμε αυτά γιατί το να υποβαθμίζονται τέτοια σοβαρά ζητήματα στο όνομα της διατήρησης μιας θολής, ενός θολού καλού κλίματος, νομίζουμε ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Και ταυτόχρονα εμείς βλέπουμε ότι συνεχίζεται να στείνεται ένα τραπέζι, θα λέγαμε, επώδυνων διευθετήσεων σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων και είμαστε πολύ ανήσυχοι γιατί και αυτό ισχύει και για τις προηγούμενες επισκέψεις του Πρωθυπουργού ή τις ανταλλαγές τέλος πάντων των επισκέψεων που γίνονται κατά καιρούς ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ελάχιστα ανακοινώνονται από τις πραγματικές συζητήσεις πέρα από τις όποιες δηλώσεις και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε ανήσυχοι. Άρα, για το περιεχόμενο μιας ευρωνατοϊκής... Πίσω από τις κλειστές πόρτες λέγονται άλλα και άλλα μπροστά στις δηλώσεις. Πιστεύουμε ότι δεν ανοίγεται όλη η ατζέντα των διεκδικήσεων της εργαστικής τάξης Τουρκίας και βεβαίως στο όνομα της γεωστατικής αναβάθμισης της Ελλάδας έχει μια στάση η οποία επί της ουσίας παίρνει θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να υπονατοϊκή ομπρέλα, σαν να λέμε, και υποευρωνοσιακή ομπρέλα, να συζητιούνται πολύ σοβαρά ζητήματα που κατά την εκτίμησή μας ούτε στη Χάγη μπορούν να λυθούν από τη στιγμή που για να υπάρξει Χάγη πρέπει να υπάρξει συνυποσχετικό, που σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσει και η Τουρκία σε μια σειρά πολύ σοβαρά ζητήματα που έχει ήδη βάλει στην ατζέντα και διαρκώς διευρύνεται αυτή η ατζέντα των αμφισβητήσεων. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύμμαχή μας, η Ευρώπη, τι ξέρει πραγματικά όμως για τα όσα συμβαίνουν κατά καιρούς, τι ήξερε την περίοδο του Oruç Reis και τι πιστεύει ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, στο Ευρωκοινοβούλιο έρχεται η πραγματικότητα της μεταξύ μας σχέσης των διμερών σχέσεων. Η πραγματικότητα όμως. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία είναι μια στρατηγική εταίρος. Και αυτή η εκτίμηση δεν αλλάζει, είναι μια διαχρονική τοποθέτηση. Και στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν υπάρξει και τοποθετήσεις που έλεγαν, για παράδειγμα, ότι το Κυπριακό, για παράδειγμα, είναι μια διμερής διένεξη,
Υπάρχουν διάφορες τέτοιες τοποθετήσεις κατά καιρούς, οι οποίες είναι απαράδεκτες. Και βεβαίως το λέμε ότι υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα που κρίνουν τη στάση αυτών των δυνάμεων και η έννοια του συμμάχου, η έννοια της ασφάλειας. Αν το θέλετε, πλέον μπορούν να βγουν συμπεράσματα μετά από δεκαετίες ότι αυτό που έλεγε, που έλεγαν όλα τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, περί απάνεμου λιμανιού, περί σταθερότητας, περί ασφάλειας κτλ., νομίζουμε ότι έχει κλονιστεί τουλάχιστον και σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά ανησυχεί για τις εξελίξεις μπορεί να σκεφτεί τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ ότι δεν διασφαλίζεται μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ίσα ίσα μπαίνουν στο μπροκρούστι των συζητήσεων, των διευθετήσεων και μέσα από εκβιασμούς και απειλές μπορούν ανά πάσα στιγμή να υπάρχουν πολύ επώδυνες εξελίξεις και να μπει η χώρα μας σε περιπέτειες, δεδομένου ότι έχεις μια περιοχή που φλέγεται στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή στηρίζει ένα έγκλημα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ήμουνα στο ΙΤΕ, εδώ στο Ηράκλειο. Συζητήσαμε με ερευνητές και υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλος προβληματισμός, γιατί βλέπουν και οι ερευνητές εδώ ότι αντίστοιχα έχει ανοίξει ένα ολόκληρο ζήτημα παγκοσμίως σε πανεπιστήμια που μέχρι, ξέρετε, μέχρι χθες. Ναι, ασυνήθιστε. Μας λέγανε. Εικόνες στο Κολούμπια, νομίζω ότι είναι πραγματικά. Ναι, δεν ξέρω αν θυμάστε την περίοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και την περίοδο των κινητοποιήσεων των φοιτητών για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση έλεγε ότι. Πού τα έχετε δει αυτά, στο Κολούμπια ή στη Σορβόνη, να γίνονται τέτοιες κινητοποιήσεις, καταλήψεις κτλ. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Και βλέπουμε γιατί. Εδώ βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι οι φοιτητές και κινητοποιούνται και αναδεικνύουν με τεντωμένο δάχτυλο το κράτος δολοφόνο, κράτος τρομοκράτη, κράτος κατακτητή της Παλαιστινιακής γης Ισραήλ και ταυτόχρονα θέτει το ζήτημα ότι πρέπει να υπάρξει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, γιατί αυτό που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα είναι μέχρι και αναγνώριση στο Συμβούλιο της Ευρώπης του Ευρωνατοϊκού Προτεκτοράτου του Κωσόβου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη και την ίδια ώρα εμείς σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έθεσε ζήτημα να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος και να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Και από αυτή την άποψη λέμε σήμερα ότι είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ότι οι λαοί με τις κινητοποιήσεις τους στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό. Αν θα το θέλετε, ήταν και ένα γκολ εντός έδρας αυτό που έφαγαν οι υποστηρικτές της γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το Ισραήλ. Το εντός έδρας γκολ που μπήκε στη Eurovision όταν αναγκάστηκαν να έχουν μέχρι και τεχνητά χειροκροτήματα για να καλύψουν. 333 βαθμούς πήρε το κοινό, κύριε Παπαδάκη. Ναι, εντάξει. 333. Είδατε πόσο. Η χώρα μας πήρε 80. Και ήμασταν και ψηλά, υποτίθεται. Είδατε πόσοι διαδηλωτές ήταν απ' έξω από την. 333. Και είναι και σε όλο τον κόσμο ένα κίνημα αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Και αν θα το θέλετε, αυτό έχει χαλάσει την προβολή του Ισραήλ και όλη την προσπάθεια που έκανε να στήσει αυτή την προπαγάνδα και νομίζουμε ότι σήμερα είναι υπόθεση και στα ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα ξεκινούν ολονύχτιες κινητοποιήσεις και πιστεύουμε ότι αυτό το γαϊτανάκι θα υπάρξει στήριξης και αλληλεγγύης στο Παλαιστινιακό λαό και άμα θα το θέλετε είναι και ένα μήνυμα μπροστά και στις φοιτητικές εκλογές για ενίσχυση της πασχοδαστικής κίνησης συνεργασίας για να είναι και για τρίτη φορά πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια που πιστεύουμε ότι δείχνει ακριβώς τη σημασία
αυτής της πάλης, τη σημασία της πάλης των φοιτητών να ορίζουν τις σπουδές τους, να μπορούν να σπουδάσουν δωρεάν χωρίς ιδιώτες και εμπόριο πτυχίων και ταυτόχρονα η έρευνα να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Κύριε Παπαδάκη, η επόμενη ευρωκοινοβουλευτική περίοδος είναι κρίσιμη και αν ναι, σε ποιους τομείς εσείς θα εστιάζετε περισσότερο? Είναι κρίσιμη από πολλές απόψεις. Καταρχήν υπάρχουν δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση είναι μπλεγμένη μέχρι το λαιμό. Θέλουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στρατηγική που λέει ότι υπάρχει καταρχήν η επιχείρηση Ασπίδες, η οποία συμμετέχει η χώρα μας με φρεγάτα. Και θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι κάθε μέρα για τη φρεγάτα αυτή ξοδεύονται 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο ευρώ κάθε μέρα. Να φανταστεί κανένας λοιπόν πόσα νοσοκομεία, πόσες μονάδες, πόσα σχολεία θα μπορούσαν να είχαν στηριχτεί, πόσα μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας, μιας πολιτικής που νομίζουμε ότι σήμερα τη βιώνει ο ελληνικός λαός. Όταν η κυβέρνηση του λέει ότι ξύσαμε τον πάτο και δεν έχουμε να δώσουμε στους αγρότες, ότι ξύσαμε τον πάτο και δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος παραγωγής που είναι πανάκριβο των αγροτών και όλα αυτά τα προβλήματα με την νέα ΚΑΠ, όλα αυτά την πολιτική αυτή την έχουν ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει ψηφιστεί και η πράσινη λεγόμενη ανάπτυξη που έφερε το χρηματιστήριο της ενέργειας που οδήγησε στα πανάκριβα τιμολόγια και στο ρεύμα χρηματιστηριακό προϊόν, αλλά έχει οδηγήσει και στην ψήφο από όλα τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Βελόπουλος στο Ευρωκοινοβούλιο της ΚΑΠ και όλοι πλην ΚΚΕ. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτή την πολιτική που όλοι τη στηρίζουν, την ψηφίζουν και οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων την κρύβουν ή την εξοραίζουν, υπάρχει και το ΚΚΕ που ακριβώς επειδή εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει δεσμεύσεις από αυτή, γι' αυτό μπορεί να αποκαλύπτει, να ξεσκεπάζει το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου, το τι ψηφίζεται εκεί, να προετοιμάζει το λαό, να τον ενημερώνει και να οργανώνει την πάλη του, γιατί το κρίσιμο δεν είναι μόνο να είναι ισχυρό το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, αλλά να είναι και ισχυρό στο δρόμο του αγώνα εκεί που ανατρέπονται οι λαϊκές αποφάσεις. Για να είναι ισχυρό όμως χρειάζονται και συμμαχίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, κύριε Παπαδάκη, τις χτίζει αυτές, έχει χτίσει συμμαχίες στο Κομμουνιστικό Κόμμα? Κοιτάξτε, εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο οι συμμαχίες είναι οι αντιλαϊκές, γιατί προωθούνται αντιλαϊκά νομοσχέδια διαρκώς από όλες τις δυνάμεις που είναι χειροκροτητές αυτών των αποφάσεων. Εμείς χτίζουμε άλλες συμμαχίες, γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο και εμείς χτίζουμε τις συμμαχίες στο δρόμο του αγώνα. Γιατί η συμμαχία είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι που κάναν μεγάλες απεργίες όπως τις 28 Φλεβάρι και 17 Απρίλη και την ίδια ώρα γίνονται οι μεγαλύτερες απεργίες της τελευταίας 20ετίας στη Γερμανία, στη Γαλλία και αλλού. Είναι συμμαχία των αγροτών που έστησαν τα μπλόκα στην Ελλάδα και την ίδια ώρα αυτοί που μας λέγαν είναι αδιανόητο, είναι ασύλληπτο να γίνονται μπλόκα στην Ελλάδα ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι καλοζωισμένοι οι αγρότες λόγω της ΚΑΠ, ξαφνικά να βλέπουν τα μπλόκα στην πύλη του Βραδεβούργου, στο Παρίσι και έξω από τα κτίρια της Κομισιόν, δείχνοντας με τεντωμένο το δάχτυλο την ευθύνη της ΚΑΠ. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να νιώθει τι σημαίνει η κρίση, όπως ήμασταν εμείς πριν από μερικά χρόνια. Προφανώς. Η τάση είναι επιδείνωσης παντού και η ακρίβεια είναι οργιώδης. Τα ενίκια είναι στο Θεό. Οι φοιτητές, η συμμαχία επίσης και για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις αυτές που ακριβώς όπως με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σήμερα κινητοποιούνται ενάντια στο κράτος της Παλαιστίνης. Αυτές τις συμμαχίες είναι για παράδειγμα, σας φέρνω το παράδειγμα με τους αγρότες, γιατί ξεπάγωσε μια λιγμένη απόφαση η ΚΑΠ που ήταν μέχρι το 27 και αναγκάστηκαν να φέρουν μέτρα κοροϊδία και μπεγμό. Αλλά το γεγονός ότι αναγκάστηκαν και μπήκαν τουλάχιστον να μειώσουν κάτι ελέγχους, κάτι αγραναπαύσεις που θα ήταν ακόμα επώδυνες για τους αγρότες μας, τουλάχιστον δείχνει ακριβώς τον φόβο που έχουν απέναντι στις λαϊκές κινητοποιήσεις, που είναι τελικά
πιστεύουμε, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει ουσιαστική ανάσα από την ακρίβεια, από την αντιλαϊκή πολιτική. Αυτοί που πραγματικά μπορεί να δώσουν ανάσα είναι οι ίδιοι αγώνες των εργαζομένων, αυτοί που παλεύουν στην eFood, στη Λάρκο. Στη Λάρκο χθες υπήρξε νέα παράταση μετά από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης ότι θα τους απολύσει όλους. Με τις κινητοποιήσεις 4 χρόνια παλεύουν για αυτή την υπόθεση να μείνει ανοιχτή ένας θησαυρός, όπως είναι η βιομηχανία της Λάρκο, που με την ψηφιακή οικονομία το σιδηρονικέλιο είναι πολύτιμο μέταλλο. Και μιλάμε για την ψηφιακή οικονομία σήμερα και λέμε μεγάλες κουβέντες. Αλλά εδώ είναι λοιπόν σήμερα οι εργαζόμενοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να διεκδικήσουν συλλογικές συμβάσεις με τα σωματεία τους, να διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση των έμεσων φόρων και να δείξουν... Αφού η κυβέρνηση λέει, κύριε Παπαδάκη, ότι είχαμε αύξηση τον κατώτατο μισθό, κύριε Παπαδάκη. Η κυβέρνηση, ξέρετε, λέει και κάτι άλλο. Βγήκε ο κύριος Κρέκας, που είναι προκλητικό πραγματικά. Βγαίνει και λέει ότι όποιος στο εξής αγοράζει ακριβά, αγοράζει με δικιά του ευθύνη. Γιατί, λέει? Γιατί πλέον, λέει, υπάρχει πλατφόρμα στο ίντερνετ και μπαίνει ο λαός 3 ώρες πριν πάει στο σούπερ μάρκετ και αναλύει τις 5 δεκάρες από το Σκλαβενίτη στο Μασούτι και στο άλλο σούπερ μάρκετ και βγάζει ένα συμπέρασμα και πάει, υποτίθεται, και έτσι θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Είναι προκλητική κιόλας. Και το λέμε εδώ ότι όποιος σήμερα στηρίζει την πράσινη στρατηγική, και αυτό ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ και για την και για τον Βελόπουλο, που τα έχουν ψηφίσει αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο, και βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να μιλάει, να κλαίγεται για την ακρίβεια, γιατί την έχει ψηφίσει διπλά και τριπλά και έχει φέρει όλες αυτές τις συνέπειες που τσακίζουν σήμερα το λαό μας. Πάντως, αυτά είναι προβλήματα, κύριε Παπαδάκη, τα οποία αντιμετωπίζουν ουσιαστικά όλοι οι λαοί της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Έχουμε όλη ακρίβεια, έχουμε όλοι προβλήματα στην εκπαίδευση, έχουμε όλοι. Ο καθένας βέβαια στο μέτρο που. Ναι, εντάξει, είναι αναλόγως. Ναι. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με άλλα κράτη, αλλά είναι ένα θέμα, βεβαίως αυτό που λέτε με τα κτίρια, με τη στέγη, είναι προβλήματα που τα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Προσέξτε, είναι όμως ζήτημα που αποδεικνύει τελικά ότι ο πυρήνας της πολιτικής που έχουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιλαϊκός και είναι σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφουμε και είναι σύμφωνος όλα τα κόμματα και της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό μεταξύ τους διαφορές δεν έχουν. Στο Ευρωκοινοβούλιο, να σας θυμίσω, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν τα ίδια στο 92% των αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά ψηφίζουν τα ίδια κατά 74%. Και Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος κατά 54%. Δηλαδή, στα μεγάλα, στα στρατηγικά, τα έχουν ψηφίσει. Εμείς είμαστε το ΚΚΕ που τα αντιπαλεύει και είναι το μόνο κόμμα που μιλάει για τα λόμπι του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή για τους υπαλλήλους των μεγάλων εταιριών που καθορίζουν τις αποφάσεις αυτές τις αντιλαϊκές. Και υπήρχε ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο που έλεγε ότι τα λόμπι θεωρούνται συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Δηλαδή το να... Αν το πάρουμε παραδοσιακά, είναι, κύριε Παπαδάκη, μα είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι το ψηφίσαν και το επιβραβεύσανε. Ότι γιατί το λόμπινγκ είναι το αγαπημένο της σπορ, νομίζω. Το λόμπινγκ είναι το αγαπημένο σπορ των κερδών, των ομίλων, ενώ ο λαός μας χάνει, γιατί οι αποφάσεις εκεί παίρνονται από αυτούς, από αυτά τα συμφέροντα που βεβαίως τα ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές και κατά παραγγελία γίνονται. Κάθε ψήφισμα, κάθε απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου στάζει εκατομμύρια ευρώ και ό,τι καθιερώνεται στο Ευρωκοινοβούλιο ισχύει σε 27 κράτη-μέλη όταν μιλάμε για κανονισμούς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το σκεφτεί καλά κάποιος και να σκεφτεί ότι στο Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν παίρνονται πολύ σοβαρές αποφάσεις και χρειάζεται σήμερα να σκεφτεί. Θα επιβραβεύσω και θα συνεχίσω στο όνομα της σταθερότητας να επιβραβεύσω την κυβέρνηση ή τα κόμματα που επί της ουσίας ψηφίζουν τα ίδια και κάνουν κριτική εξαπαλώνων ήχων και ανούσια επί της ουσίας στον πυρήνα της πολιτικής, ή θα στηρίξω το ΚΚΕ για να είμαι δυνατός και εκεί που αποφασίζονται τα αντιλαϊκά μέτρα, για να μπορούμε να τα αποκαλύπτουμε, να μπορούμε να τον ενημερώνουμε έγκαιρα και να παίρνει τα μέτρα του εκεί που κρίνονται όλα, εκεί που αποφασίζονται όλα, εκεί που ανατρέπονται όλα στον δρόμο του αγώνα.
Θα ρωτούσαμε για το διακύβευμα, αλλά το απάντησε μόνο του. Το έθεσε μόνο του. Σημαίνει λοιπόν. Το απλοποιήσαμε. Σωστά. Ότι στις 9 του Ιούνιου πάμε στην Κάλπη συνειδητοποιημένα και αποφασίζουμε για το αύριο ενός χωριού που όμως είναι το δικό μας χωριό. Νομίζουμε ότι ένας κόσμος μπορεί να εκτιμήσει τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ όταν πολλά χρόνια πριν, και θα σας πω το εξής, επειδή κάποιοι ρωτούν και τι θέλει το ΚΚΕ και πηγαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο ενώ εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκρούεται μαζί της. Και λέμε το εξής. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το ΚΚΕ που εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον οι δικές τους έρευνες δείχνουν ότι το Ευρωβαρόμετρο λέει 39% βλέπει θετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι είτε διαφωνούν, είτε ανησυχούν, είτε δεν έχουν εμπιστοσύνη, είτε έχουν... Αδιαφορούν. Και αδιαφορούν, αλλά προσέξτε, δεν βλέπουν θετικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, πλειοψηφικός θα λέγαμε, αναζητά, ψάχνεται, δεν εμπιστεύεται. Και πιστεύουμε ότι αυτή η ανησυχία του, αυτός ο προβληματισμός του μπορεί να συναντηθεί με όλες τις διαφωνίες του. Με το ΚΚΕ, γιατί πραγματικά μπορεί να τον εκφράσει, μπορεί ατόφια να εκφράσει και να μεταφέρει τα πραγματικά συνθήματα και τα αιτήματά του, χωρίς τους παραμορφωτικούς φακούς των δημοσιονομικών περιορισμών, των κοφτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από αυτή την άποψη θα βγει πολλαπλά κερδισμένος με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στην περιοδία σας. Καλή υπομονή, καλή δύναμη. Αρχίζουμε αύριο στο Ρέθυμνο. Εννοείται. Σωστά. Και αμέσως μετά στις Μοίρες, τώρα το απόγευμα. Βεβαίως, απόψε. Είμαστε καλά. Στις Μοίρες, Στις Μοίρες, με αντικείμενο το νερό. Το νερό, βεβαίως, που εμπορευματοποιείται και αυτό άλλο, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τους αγρότες μας. Και για την Κρήτη ακόμα σημαντικότερο, γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.